Σημαντική αναγνώριση για το Πανεπιστήμιο Κρήτης αποτελεί η νέα κατάταξη της Σανγκάης που δημοσιεύθηκε στις 16 Αυγούστου και θεωρείται ως μία από τις τρεις σημαντικότερες παγκόσμιες κατατάξεις. Η εν λόγω αξιολόγηση το κατατάσσει λοιπόν και με τη βούλα μέσα στα 1000 καλύτερα ακαδημαϊκά ιδρύματα στον κόσμο. Εξαιρετική διάκριση και ήχησε φυσικά και στα αυτιά όλων των καθηγητών, διότι αυτό είναι έργο όλων των καθηγητών που δρούν και εργάζονται στο Πανεπιστήμιο και προσπαθούν για ένα ίδρυμα καλύτερο. Και νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει πολύ καλά. Η αξιολόγηση της Σανγκάης είναι μία από τις πιο σοβαρές και εμπεριστατωμένες αξιολογήσεις που γίνονται στον χώρο τον ακαδημαϊκό. Στην κατάταξη του 2019 συμπεριλαμβάνονται πανεπιστήμια από 64 χώρες. Η πρώτη δεκάδα των κορυφαίων πανεπιστημίων είναι ακριβώς ίδια με την περσινή. Πρώτο βρίσκεται το Harvard για 17η συνεχόμενη χρονιά και ακολουθεί το Stanford. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το Πανεπιστήμιο του Cambridge, το πρώτο μη αμερικανικό, ενώ ακολουθεί το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης. Πάντως, επειδή η κατάταξη της Σανγκάης θεωρείται ως μία από τις τρεις σημαντικότερες, μεθοδολογικά αξιολογείται κάθε πανεπιστήμιο που διαθέτει από φοιτητούς και καθηγητές βραβευμένους με Νόμπελ ή άλλα σημαντικά βραβεία, ερευνητές των οποίων τα άρθρα τους έχουν υψηλή επιστημονική απήχηση και επίδραση, καθώς και δημοσιεύσεις στα σημαντικά περιοδικά του Nature και του Science. Η ταξινόμηση της Σανγκάης είναι μία ταξινόμηση η οποία λαμβάνει σοβαρά υπόψη και τη φήμη ενός πανεπιστημίου και η φήμη ενός πανεπιστημίου να λάβετε υπόψη σας ότι είναι στενά συνδεδεμένη και με το μέγεθος αλλά και με τα χρόνια λειτουργίας του. Καταρχήν έχει τεράστια σημασία για το όλο σκηνικό, το ακαδημαϊκό όπως έχει διαγραφεί τώρα τελευταία. Υπό την Υπουργία Γαβρόγλου ονομάστηκαν πανεπιστήμια και πανεπιστημιακά ιδρύματα, ιδρύματα τα οποία δεν ανοιχνεύονται καν σε αυτή τη λίστα. 7 ελληνικά πανεπιστήμια αξίζει να σημειωθεί, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκονται μέσα στα 1000 καλύτερα του κόσμου, σύμφωνα με την Παγκόσμια Ακαδημαϊκή Αξιολόγηση των Πανεπιστημίων του Ανεξάρτητου Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού της Σανγκάης, ενώ κορυφαίο ελληνικό πανεπιστήμιο αναδεικνύεται για άλλη μια χρονιά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ στις επόμενες θέσεις έρχεται το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αλλά και αυτά το Πανεπιστήμιο Πατρών και Θεσσαλίας. Ενώ η Κρήτη είναι ένα πανεπιστήμιο που λειτουργεί 40 χρόνια, των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης είναι παλιά πανεπιστήμια. Των Αθηνών είναι πανεπιστήμιο 180 χρόνων. Έτσι το λέτε για να αντιληφθούμε περισσότερο και σε βάθος έτσι την αξία. Έχει τεράστια σημασία. Έχει τεράστια σημασία. Και ένα άλλο θέμα έχει σημασία, ότι τρίτο βγαίνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο είναι Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπως ξέρετε, στα προγράμματα σπουδών του μέσα δεν έχει ανθρωπιστικές σπουδές. Το λέω αυτό γιατί οι ανθρωπιστικές σπουδές, ενώ έχουν σημαντικό έργο να προσφέρουν και να δείξουν, ετούτοις δεν είναι από εκείνα τα έργα τα οποία μπαίνουν στα μετρήσιμα έργα με τους βιβλιομετρικούς δείκτες, όπως το έχουμε συνηθίσει στις θετικές επιστήμες.